Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, πώς είστε? Καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ. Και όπως σας βλέπω, είναι η πρώτη επίσημη συνάντησή μας το 2021, στα πλαίσια της τακτικής μας ενημέρωσης. Ένα έτος τόσο σημαντικό και τόσο εμβληματικό, καθώς γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Και ένα έτος το οποίο έχει ξεκινήσει, με τη χώρα να συνεχίζει να δίνει τη μάχη στο μέτωπο της πανδημίας. Είναι από τη μία πλευρά εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε από τα καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτό μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και απαιτείται αυξημένη προσοχή και βέβαια διαρκής εβδομαδιαία ανάλυση από τους επιδημιολόγους των επιπτώσεων της σταδιακής χαλάρωσης, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει. Θέλω να σας πω ότι προφανώς όλοι υποδεχτήκαμε το άνοιγμα της αγοράς με ικανοποίηση, ειδικά οι επαγγελματίες, οι οποίοι είδαν αυξημένους τσίρους. Παρά τις εικόνες των σεισμών που είδαμε, θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπήρχε συμμόρφωση και από τους πολίτες, αλλά και από τους επαγγελματίες. Κάτι το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν θα έχουμε πρόσθετα προβλήματα. Δρομολογείται το άνοιγμα των σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων. Όλα αυτά όμως αυξάνουν συνολικά την κινητικότητα, άρα και τις πιθανότητες διάδοσης του ιού. Αν προσθέσετε σε αυτό και το γεγονός ότι οι επιστήμονες ανησυχούν και δικαιολογημένα για τις νέες μεταλλάξεις που φαίνεται να έχουν αυξημένη προσωπικότητα, αυτό μας υποχρεώνει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μελετάμε κάθε βήμα πολύ προσεκτικά και να αφήνουμε χρόνο από το ένα βήμα στο επόμενο για να αξιολογούμε τις επιπτώσεις στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω ότι η διαδικασία των εμβολιασμών προχωράει πολύ ικανοποιητικά. Χθες εμβολιάσαμε σχεδόν 20.000 συμπολίτες μας. Σήμερα, το αργότερο αύριο, εκτιμώ ότι θα φτάσουμε στους 200.000 εμβολιασμούς. Και βέβαια, όπως έχω πει πολλές φορές, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερους. Πλην όμως είμαστε απολύτως ευχαριστημένοι από τον αριθμό των εμβολίων που παίρνουμε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών διαδικασιών αγορών. Έχουμε ασκήσει μεγάλη πίεση στις εταιρείες να τιμήσουν τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε και ένα ακόμα εμβόλιο, το οποίο πιστεύω ότι θα εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και θα προστεθεί στην φαρέτρα των εμβολίων. Αλλά ήταν και πάρα πολύ σωστή, ξέρετε, η στρατηγική μας να διαφυλάξουμε τη δεύτερη δόση, ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτοί που θα εμβολιαστούν θα μπορούν να κάνουν τη δεύτερη δόση εντός των χρονικών ορίων για τα οποία τα εμβόλια έχουν πάλι έγκριση. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες επέλεξαν μια διαφορετική στρατηγική και καθώς δεν έχουν αυτή τη στιγμή εμβόλια, γιατί υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις, αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία. Το εμβόλιο, σύμφωνα με τους ειδικούς, προστατεύει όταν έχουν γίνει και οι δύο δόσεις. Δεν ξέρουμε την αποτελεσματικότητά του όταν έχει γίνει μία μόνο δόση, γι' αυτό και επιμένουμε πάρα πολύ στο να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Να κλείσω λέγοντας ότι, νομίζω το διαπιστώσατε κι εσείς, ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικές οι εικόνες τις οποίες είδαμε, ειδικά των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, οι οποίοι προσήλθαν με εντυπωσιακή συνέπεια στην τήρηση του ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα. Και βέβαια τους αγκάλιασαν και τους υποδέχτηκαν οι εξαιρετικοί υγειονομικοί μας, οι οποίοι κάνουν μια καταπληκτική δουλειά και στη διαδικασία του εμβολιασμού. Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που απέδειξε ότι η ελπίδα δεν έχει ηλικία και αυτή η διαγενειακή αλληλεγγύη, πάνω στην οποία στηρίζεται κάθε πολιτεία και κάθε κοινωνία η οποία επιδεικνύει σεβασμό ειδικά προς τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας, γίνεται πράξη στη χώρα μας. Οπότε είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος στο μέτωπο αυτό, αλλά κάθε μέρα θα παρατηρούμε τα δεδομένα, θα τα θέτουμε στην διάθεση των ειδικών και αυτοί παίρνουν πάντα στις τελικές αποφάσεις. Πράγματι, κύριε Πρόεδρε, τα ως τώρα δεδομένα δείχνουν ότι η χώρα μας είναι συγκριτικά σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό βέβαια
δεν πρέπει να μας, παρόλα αυτά πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση, γιατί ο ιός είναι μια συνεχής και ενεργή απειλή προς το παρόν. Και είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στην ανάγκη του εμβολιασμού. Είναι πράγματι αναγκαίο, όπως το είπατε και εσείς, το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και των σχολείων να γίνει με τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Αυτή που επιδείξαμε ως τώρα είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να την επιδεικνύουμε όλοι, ώστε αυτό το στοίχημα να το κερδίσουμε για το καλό όλης της κοινωνίας. Είναι συγκινητική η προθυμία με την οποία προσέρχονται οι ηλικιωμένοι συμπατριώτες μας να εμβολιαστούν. Νομίζω παραδίδουν ένα μάθημα ανθρωπιάς και ευθύνης σε όλους. Και ελπίζω ότι το παράδειγμά τους θα το ακολουθήσουν όλοι οι συμπολίτες μας, ακόμα και αυτοί που εξακολουθούν να αρνούνται την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Πιστεύω ότι θα είναι προσωρινές οι δυσκολίες στην παράδοση των εμβολίων, ώστε να καταφέρουμε κι εμείς μαζί με όλη την Ευρώπη μέσα στους επόμενους μήνες να φτάσουμε στην ανοσία της κοινότητας. Όπως φαίνεται, είναι η μόνη μας άμυνα απέναντι στην πανδημία αυτή τη στιγμή.